Μέτωπο για ένα αποτελεσματικό πλαφόν στο φυσικό αέριο συγκροτούν οι χώρες του Νότου, που έστειλαν σαφές μήνυμα από το Αλικάντε της Ισπανίας. Να μπορέσουμε επιτέλους να συμπιέσουμε τις τιμές του φυσικού αερίου, όπως έχουμε δεδοθεί ότι θα κάνουμε εδώ και πολλούς μήνες, και θεωρώ ότι υπάρχει απόλυτη σύμμεια μεταξύ όλων των συμμετοχών ότι με τέτοια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί. Η Τσεχική Προεδρία παρουσίασε πριν λίγα 24 ώρα μια νέα πρόταση για πλαφόν στα 220 ευρώ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg, 12 κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, ζήτησαν σημαντικά χαμηλότερο πλαφόν για να μην μπλοκάρουν συνολικά τη συμφωνία. Esta propuesta necesita ajustes. A nuestro juicio, a mi juicio, y hemos acordado trabajar conjuntamente en esa dirección con el objetivo de que ese Consejo Extraordinario de Energía de la próxima semana se pueda acordar un tope al precio del gas que sea dinámico y realmente efectivo. Και ενώ οι Ευρωπαίοι δεν τα βρίσκουν, οι τιμές του φυσικού αερίου τραβούν ξανά την ανηφόρα, καθώς πέφτουν οι θερμοκρασίες και αυξάνεται η ζήτηση στην Ευρώπη. Μέσα σε ένα μήνα, η χονδρική τιμή του φυσικού αερίου έχει αυξηθεί κατά περίπου 40%, επηρεάζοντας και τις τιμές του ρεύματος. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πάντως έριξε βόμβα, καθώς γνωμοδοτεί πως το πλαφόν μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την χρηματοοικονομική σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ. Σε κίνδυνο θα τεθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Οικονομία, αν οι κοινωνίες και οι πολίτες δεν αντιληφθούν ότι σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία, μέσα στο χειμώνα, που είναι πολύ πιο έντονο στις ευρωπαϊκές χώρες αλλά και εδώ, η ευρωπαϊκή ηγεσία δεν αντιλαμβάνεται πόσο ουσιαστικά πρέπει να στηρίξει τους πολίτες. Στο μέτωπο του πετρελαίου, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απειλεί με μείωση της παραγωγής ως αντίπεινα στο πλαφόν της G7. Δεν θα προσφέρουμε τις χώρες που παίρνουν τέτοια решения. Μη подумаем, может быть, даже о возможности, я сейчас не говорю, что это решение, но подумаем. Και μόνο η απειλή Πούτιν ήταν αρκετή για να στρέψει την τιμή του πετρελαίου εκ νέου σε ανωδική τροχιά.